τι κάνεις εκεί, ρε. Τι θες, ρε. Έτρωγα. Δεν τρώγεται, ρε. Έτρωγα λίγο μπόνο. Μπουένο είναι, ρε. Τι δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται, ρε. Να τώρα μην το λες το τελείωσε. Το γράφει πάνω. Το έφαγα όλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Είμαι ο Μίσα, αλλιώς γνωστός ως C-Chef, και στο σημερινό μας βίντεο θα παρουσιάσουμε τις 9 αγαπημένες μας κορυφαίες γεύσεις της Holster. Γιατί 9 και όχι 10 θα πείτε? Γιατί top 10 μπορούν να κάνουν όλοι, top 9 κάνει μόνο ο C-Chef. Η Holster, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια γερμανική εταιρεία καπνού. Χρησιμοποιεί καπνό Virginia, ξανθό. Είναι ένας πολύ ποιοτικός καπνός, ψιλοκομμένος. Πολλοί λένε, όπως είπαμε και στο πρώτο μας βίντεο, ότι περιέχει αρκετή χημεία. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι συγκεκριμένες γεύσεις. Και σήμερα έχουμε την ευτυχία και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τις 9 αγαπημένες μας. Θα το πάμε ανάποδα, οπότε θα ξεκινήσουμε από τη θέση νούμερο 9 με μια επιλογή που ίσως εκπλήξει πολλούς. Στο νούμερο 9 λοιπόν έχουμε το πολύ αγαπημένο Smurf Daddy. Το Smurf Daddy είναι μια γεύση που όταν βγήκε στην αγορά έκανε μεγάλο πάταγο. Πολλοί ξένοι reviewers και πολλοί γενικά καπνιστές του εξωτερικού, φαν του Ναργιλέ, ξετρελάθηκαν με τη συγκεκριμένη γεύση. Οπότε εμείς εδώ δεν μπορούσαμε να μην ανεβούμε στο hype train και να δοκιμάσουμε φυσικά τη γεύση για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Η γεύση, όπως λέει η ίδια η Holster, είναι ουσιαστικά ένα γιαούρτι με φρούτα του δάσους, με berries. Εξού και το Smurf Daddy, κατά τα στρουμφάκια, μπλε και τα φρούτα του δάσους. Η συγκεκριμένη γεύση έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση, ιδιαίτερο άρωμα. Είναι γενικά πολύ ξεχωριστή γεύση. Για τα δικά μου γούστα είναι λίγο βαριά. Την έχω δοκιμάσει μόνη της, την έχω δοκιμάσει με ice, την έχω δοκιμάσει σε μίξη με άλλες γεύσεις. Δεν μπορώ να πω ότι με εξετρέλανε, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε. Και προσωπικά, I don't believe the hype. Δεν πιστεύω στο τόσο ντόρο που έγινε για αυτή τη γεύση. Για μένα είναι από τις γεύσεις που έχω δοκιμάσει από την εταιρεία Holster η χειρότερη. Και γι' αυτό και την κατατάσσω στη θέση νούμερο 9. Εντάξει, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Smurf Daddy, με απογοήτευσες. Αντίο. Πάμε λοιπόν στη γεύση νούμερο 8. Τον κύριο Γιάννη ή Mr. John, όπως μας τον συστήνει η Holster, ο οποίος πρόκειται για μία μίξη τριών φρούτων. Αυτά τα φρούτα είναι ο ανανάς, το ροδάκινο και το λεμόνι. Πρόκειται για μία πολύ ιδιαίτερη γεύση, πολύ ξινή γεύση. Τα δύο φρούτα που κατά την άποψή μου επικρατούν είναι περισσότερο ο ανανάς και το λεμόνι και λιγότερο το ροδάκινο. Εγώ προσωπικά, επειδή την έχω καπνίσει και μόνη της, δεν κατάλαβα και πάρα πολύ το ροδάκινο. Στην αρχή, όταν κάνεις τη γεύση, όταν τραβάς μια τζούρα, αυτό που σου έρχεται πολύ έντονα είναι το λεμόνι. Και όσο περνάει η ώρα και εκπνέεις τον καπνό, η γεύση που σου μένει είναι αυτή του ανανά. Δηλαδή αυτές τις δύο γεύσεις τις καταλαβαίνεις πολύ χαρακτηριστικά στον ουρανίσκο σου. Απ' την άλλη, το ροδάκινο, εγώ προσωπικά δεν το βρήκα και πολύ έντονο στη συγκεκριμένη γεύση. Παρότι στα χαρτιά αυτά τα τρία φρούτα είναι ίσως από τα αγαπημένα μου φρούτα για να κάνω σε ναργιλέ, και φυσικά μου αρέσουν και πολύ να τα τρώω, η συγκεκριμένη γεύση μπορώ να πω ότι και αυτή με απογοήτευσε ελαφρώς. Την περίμενα πολύ καλύτερη. Όταν ακούω ανανά, λεμόνι και ροδάκινο, περιμένω ένα πολύ δροσιστικό, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν με άφησε όσο ικανοποιημένο θα ήθελα, γι' αυτό και την τοποθετώ στη θέση νούμερο 8. Ωστόσο, είναι μια γεύση που δεν μπορώ να πω ότι δεν την καπνίζω ευχάριστα. Αλλά δεν είναι και η κορυφαία μου επιλογή από τη Holster. All in all, αν έπρεπε να τη βαθμολογήσω, θα τη έβαζα ένα τίμιο πενταράκι για να περάσει και να μην έρθει το Σεπτέμβριο.
Προχωράμε λοιπόν στη θέση νούμερο 7, αφού κάνουμε μία τζούρα. Προχωράμε στη θέση νούμερο 7, όπου συναντάμε το Wild Punch της Holster. Είναι, πρόκειται πάλι για ένα μίξ κόκκινων φρούτων, φρούτων του δάσους, blueberry, cranberry, γενικά κόκκινα φρούτα. Είναι μια γεύση πολύ έντονη, πολύ δροσιστική. Από τις γεύσεις που έχω εδώ και αξιολογούμε σήμερα, νομίζω είναι η γεύση που χρειάζεται λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη, τη μέντα ή το ice, πείτε το όπως θέλετε, για να γίνει δροσερή και καλοκαιρινή. Είναι μια πολύ καλοκαιρινή γεύση. Μου θυμίζει πολύ αντίστοιχα φρούτα του δάσους της True Passion, και αυτό που με απογοητεύει και με κάνει να την τοποθετώ στη θέση νούμερο 7 είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Οι γεύσεις και η καπνή της Holster είναι πολύ ιδιαίτερη καπνή. Οι περισσότεροι από αυτούς μου βγάζουν κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε όταν δοκιμάζω μια γεύση η οποία μου θυμίζει αμέσως με το που την καπνίζω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο θετικό πράγμα. Οπότε για αυτούς τους λόγους το Wild Punch βρίσκεται στη θέση νούμερο 7 και αν έπρεπε να το βαθμολογήσω θα το έβαζα και αυτού ένα τίμιο 5, ίσως 6. Είναι μια γεύση που θα πρότεινα να καπνίζετε το καλοκαίρι και σίγουρα δεν είναι από τις αγαπημένες μου. Ανεβαίνουμε λιγάκι και πάμε στη θέση νούμερο 5, όπου συναντάμε άλλο ένα punch, αυτή τη φορά το Kiwi Punch. Όπως λέει και το όνομα πολύ ξεκάθαρα, πρόκειται για ένα ακτινίδιο, μια γεύση με ακτινίδιο. Είναι το μοναδικό στοιχείο της γεύσης για την ακρίβεια. Παρότι κάποιος θα πει ότι καλά είναι δυνατόν να καπνίσεις και το ακτινίδιο, αυτή η γεύση μου είναι πολύ πιο ευχάριστη από την αντίστοιχη προηγούμενη Wild Punch. Είναι μια ιδιαίτερη γεύση, σίγουρα ξινή, επίσης δροσιστική, σε συνδυασμό με κάποιο ice γίνεται 10 φορές καλύτερη κατά τη γνώμη μου. Είναι ένας ωραίος καπνός, ευχάριστος, φρουτώδης, ανάλαφρος, δεν σε μπουχτίζει, και είναι μια γεύση που θα έκανα πολύ ευχάριστα για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το συνηθισμένο σταφύλι, ροδάκινο, μπέρι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και την τοποθετώ στη θέση νούμερο 6 και αντίστοιχη θα ήταν και η βαθμολόγησή της. Αν της έβαζα ένα βαθμό θα της έβαζα ένα τίμιο εξαράκι. Προχωράμε λοιπόν και από το Kiwi Punch και αρχίζουμε να πηγαίνουμε σιγά σιγά στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας μας, όπου θα συναντήσουμε τη Miss Juicy, την κυρία Juicy δηλαδή, η οποία πρόκειται για μία μίξη φράουλας με κόκκινων φρούτων και πάλι, η οποία όμως μπορώ να πω ότι μου είναι πολύ πιο ευχάριστη από την αντίστοιχη Wild Punch που συζητούσαμε πριν. Η φράουλα είναι ξεκάθαρη, συνδυάζεται πολύ καλά με τα φρούτα του δάσους, η κόκκινα φρούτα, πείτε τα όπως θέλετε. Βγάζει ένα πολύ ωραίο γλυκό αποτέλεσμα, είναι ιδανική για μίξεις. Καπνίζεται βέβαια πολύ ευχάριστα και μόνη της, όπως όλες οι προηγούμενες. Γενικά όλες οι γεύσεις οι σημερινές καπνίζονται άνετα μόνες τους. Είναι μια πολύ ωραία γλυκιά γεύση, ταιριάζει με πολλά μίξεις, ταιριάζει μόνη της, ταιριάζει με ice, ταιριάζει σκέτη. Είναι μια γεύση που καπνίζεται πάρα πολύ ευχάριστα. Μου αρέσει, τη συστήνω, σίγουρα θα της έβαζα υψηλότερο βαθμό από τις προηγούμενες. Το ότι βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 ίσως οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι είναι μια όχι τόσο ιδιαίτερη γεύση, παρά στο ότι δεν είναι μια τόσο ωραία και νόστιμη γεύση. Είναι απλά κάτι λίγο πιο κοινό και αυτό την κάνει να χάνει στα δικά μου μάτια σε σχέση με τις υπόλοιπες γεύσεις που καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις. Miss Juicy λοιπόν στη θέση νούμερο 5 και αν έπρεπε να τη βαθμολογήσω με άριστο το 10 θα της έβαζα νομίζω ένα τίμιο 7. Προχωράμε. Επιτρέψτε μου να κάνω και μια τζούρα. Δεν σας αποκαλύπτω ακόμη τι καπνίζω. Ωραίο είναι ρε Μίτσο. Πάμε σιγά σιγά στις ψηλότερες θέσεις. Στη θέση νούμερο 4 λοιπόν, και πολλοί μπορεί να με μισήσουν για αυτό που θα πω, έχουμε τον Bono. Το Bono είναι άλλη μια γεύση της Holster, το οποίο έχει κάνει μεγάλο πάταγο στην αγορά. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη γεύση, εντελώς το αντίθετο από την προηγούμενη γεύση, το Miss Juicy. Είναι αυτό που λέει η λέξη, μπορεί να μην το λέει ακριβώς, αλλά είναι bueno. Είναι μια πραλίνα φουντουκιού ουσιαστικά. Είναι μια γεύση
τρομερά νόστιμη. Από τη μυρωδιά και μόνο θες να φας το κουτάκι, κυριολεκτικά. Μια γεύση πολύ ιδιαίτερη, πολύ βαριά, πολύ χειμερινή. Συνδυάζεται, θεωρώ εγώ, ιδανικά με έναν καφέ το πρωί, με μια ζεστή σοκολάτα, με ένα ρόφημα γενικά. Είναι μια τρομερά νόστιμη γεύση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, συνδυάζεται ιδανικά με το ice, καθώς το κάνει πολύ πιο ανάλαφρη και πολύ πιο ευχάριστη στο κάπνισμα, γιατί πιθανότατα αν την καπνίσετε σκέτη από ένα σημείο και μετά να σας μπουχτίσει λίγο αυτή η τόσο έντονη γεύση της. Είναι μια γεύση που εγώ προσωπικά παρόμοια δεν έχω δει κάποια παρόμοια προσπάθεια, είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάτι πολύ γλυκό, πολύ ξεχωριστό. Και τοποθετώ στη θέση νούμερο 4. Μου αρέσει πολύ, πολύ καλή προσπάθεια. Αν έπρεπε να τη βαθμολογήσω, νομίζω θα της έβαζα ένα 7,5 με 8. Αλλά φιλική συμβουλή, χρειάζεστε ice για να απολαύσετε πλήρως τον πόνο. Προχωράμε λοιπόν και σιγά σιγά φτάνουμε στο βάθρο, στις πρώτες 3 θέσεις. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Στη θέση νούμερο 3 λοιπόν, έχουμε τη γεύση Ice Cactus. Μίτσο, γιατί δεν έχω Ice Cactus? Ο Μίτσος πέταξε το κουτί του Ice Cactus και εγώ σήμερα δεν μπορώ να σας το παρουσιάσω. Ωστόσο θα μιλήσουμε για αυτή τη γεύση. Είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της, παγωμένος κάκτος. Θα μου πείτε πώς, ποια είναι η γεύση του κάκτου, πώς μυρίζει ο κάκτος, τι γεύση έχει. Αν δεν το καπνίσετε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω πραγματικά. Και εγώ πριν τη δοκιμάσω, έλεγα τι γεύση μπορεί να έχει ο κάκτος. Με το που τη δοκίμασα λοιπόν, λέω, α, αν ποτέ μπορούσα να καπνίσω κάκτο ή να φάω κάκτο, αυτή ακριβώς τη γεύση θα έχει. Είναι μια γεύση πολύ δροσιστική, πολύ ιδιαίτερη, πολύ ευχάριστη. Και αυτή έχει πολύ μεγάλο hype και γι' αυτήν έγινε χαμός στην αγορά όταν κυκλοφόρησε. Θεωρείται μια από τις πιο generic βασικές γεύσεις της εταιρείας Holster. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ιδανική σε κάποιο μίξ με κάποιον άλλο καπνό. Εγώ προσωπικά είμαι πιο σκληροπυρηνικός, την καπνίζω και μόνη της. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ δροσιστική και πολύ ευχάριστη γεύση. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Συνδυάζεται με πάρα πολλές γεύσεις. Μπορείτε να συνδυάσετε κυριολεκτικά με τα πάντα. Συγκεκριμένα έχω κρατήσει από ένα φιλαράκι που μου είπε ότι να τη δοκιμάσω σε μίξη με 70% Love και 30% Ice Cactus. Δεν το έχω κάνει ακόμη. Θα το κάνω, αλλά μου είπε, κάντο και θα το θυμηθείς, οπότε περιμένω να το θυμηθώ. Στη θέση νούμερο 3 λοιπόν, το Ice Cactus της Holster, το οποίο δυστυχώς μας άφησε χρόνους, βρίσκεται σε κάποιο κάδο τριγύρω εδώ στο σπίτι. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο top 2. Νομίζω επιβάλλεται μια τζούρα, γιατί η τζούρα είναι το top 2. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ότι καπνίζω. Καπνίζω το top 2 σε συνδυασμό. Άρα καπνίζει το top 3, γιατί 2-in-1 makes 3. Ναι, ναι, ναι. Καπνίζω και τον κάκτο που δεν υπάρχει, οπότε μπορεί και να τον καπνίζω. Θέση νούμερο 2 λοιπόν, και έχουμε το Winter Edition. Για το Winter Edition σας μιλήσαμε στο πρώτο μας βίντεο. Είναι μια limited γεύση της εταιρείας Holster. Όπως λέει και το ίδιο το όνομα, μια χειμωνιάτικη έκδοση του καπνού Holster. Μια χειμωνιάτικη γεύση. Με διόρθωσαν μετά το προηγούμενο μας βίντεο, Δημήτρη. Μου είπαν ότι η γεύση αυτή καθεαυτή είναι μπισκότο. Και μάλιστα ο ιδρυτής της εταιρείας Holster έχει πει ο ίδιος ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλύψει τι έχει βάλει μέσα. Εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος για το τι έκανε. Σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Πήγε στο Village Cinemas, πήρε popcorn με καραμέλα, τα έλειωσε, τα ανακάτεψε, τα πότισε σε ένα καπνό Virginia και είδου. Winter Edition. Πέρα από την πλάκα, πρόκειται για μια τρομερή γεύση, πολύ νόστιμη. Όπως είπα και στο πρώτο μας βίντεο, δεν θα τη σύστηνα και πολύ για μίξεις. Είναι μια γεύση που εγώ προσωπικά προτιμάω να την καπνίζω μόνη της. Αν μπορούσα να δώσω μια πιθανή μίξη, θα ήταν με κάποια κόλλα, το οποίο δεν το έχω καπνίσει προσωπικά. Κάποιος πίσω από την κάμερα ίσως το δοκίμασε και με έκανε να ζηλέψω λίγο. Δεν μου έδωσε παρόλα αυτά, δεν πειράζει, προχωράμε. Winter Edition στη θέση νούμερο 2. Αν έπρεπε να τη βαθμολογήσω, νομίζω θα της έβαζα ένα τίμιο 9. Χωρίς να έχω προκαταλήψεις. Τώρα, αν ερχόταν στο γραφείο μου να με ρωτήσει τι έκανε λάθος και δεν πήρε 10, δεν ξέρω τι να της πω. Αλλά ας πάρω κι εγώ ένα μάθημα από τους καθηγητές μου στη σχολή τόσα χρόνια.
μπορώ να το κάνω κι εγώ μια φορά. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσω εγώ. Είναι δικιά μου εξουσία. Κάνω ό,τι γουστάρω. Winter Edition στη θέση νούμερο 2. 9 στα 10. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Βρείτε την, καπνίστε την, θα με θυμηθείτε. Και τώρα Μίτσο, βάλε τα drum rolls για τη θέση νούμερο 1. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το νούμερο 1. Το νούμερο 1 λοιπόν δεν είναι άλλο από το booster της εταιρείας Holster. Τι είναι booster? Άλλοι το λένε πάγο, άλλοι το λένε μέντα, άλλοι το λένε μενθόλι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι μια γεύση που δεν καπνίζεται φυσικά μόνη της, εκτός αν είσαι Ρώσος με αυτοκτονικές τάσεις. Συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνω προσβλητικός προς τους φίλους, τους φίλους μου, τους Ρώσους που τους αγαπώ πολύ. Είναι λοιπόν μια γεύση, ένας πάγος, ένα ice, μια μενθόλη, η οποία φυσικά δεν καπνίζεται μόνη της, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητη σε κάθε μίξη, όχι μόνο με κάποιον Holster, με οποιοδήποτε καπνό, ταιριάζει με τα πάντα, δίνει μια ευχάριστη νότα, μια άλλη, μια διαφορετική εντελώς γεύση σε κάθε γεύση. Είναι από τις κορυφαίες προσπάθειες που έχω δοκιμάσει εγώ προσωπικά για ice. Είναι τρομερή, πολύ, δίνει πραγματικά πολύ και με πολύ λίγη ποσότητα. Δηλαδή με ένα 10 με 15% στο καπάκι σας το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Ειδικότερα σε γεύσεις όπως το Winter Edition που καπνίζω τώρα με τον Booster ή τον Bono που είναι λίγο πιο βαριές, πιο γλυκές γεύσεις. Αυτό είναι αυτό που τους λείπει ώστε να τις κάνει πιο ανάλαφρες, πιο ευχάριστες. Γενικά απογειώνει το αποτέλεσμα. Δίνει το boost που χρειάζεται. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέει το όνομα. Είναι booster. Δίνει σε κάθε γεύση το boost που χρειάζεται για να γίνει από μέτρια ή καλή, καλή ή εξαιρετική. Από μένα αυτή η γεύση παίρνει 10 στα 10. Δεν λυπάμαι να της το δώσω. Είναι ό,τι καλύτερο έχω καπνίσει από την εταιρεία Holster. Φυσικά σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γεύσεις. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά ακόμη. Απλά θα κάνω μια τζούρα για να την απολαύσω. Και μια δεύτερη είπα ψέματα. Στο σημερινό μας βίντεο παρεμπιπτόντως καπνίζουμε σε ένα πύλινο της εταιρείας Karat, όπως παρουσιάσαμε και στο προηγούμενο μας βίντεο. Το πύλινο έχει τρομερή απόδοση, παίρνει, το συγκεκριμένο είναι το πρώτο που είχαμε αγοράσει, παίρνει γύρω στα 20 γραμμάρια γεύση. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, καταλαβαίνεις όλες τις γεύσεις. Ανάβει και αυτό όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο γύρω στα 5 λεπτά. Καπνίζουμε με δύο κάρβουνα και στο καπάκι, on the rim το στρώσιμο στη γεύση, φυσικά αυτά είναι προτιμήσεις. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, αυτό ήταν το top 9, γιατί είπαμε δεν είμαστε βασικοί, δεν κάνουμε top 10. Θέση νούμερο 1, booster, γερμανική εταιρεία Holster, την προτείνω ανεπιφύλακτα, δοκιμάστε την, θα με θυμηθείτε, η καπνή της είναι πολύ νόστιμη, πολύ γευστική, πολύ αποδοτική. Αν ένα πράγμα μπορώ να δώσω στην εταιρεία Holster, είναι ότι κάθε καπνός, πέρα από τα προσωπικά γούστα φυσικά, μπορεί αυτό που σε μένα είναι νούμερο ένα σε κάποιον άλλο να μην αρέσει καθόλου και το ανάποδο, αυτό που μπορώ να τους δώσω είναι ότι η καπνή της είναι πολύ ποιοτική, ωραία καπνή, ψιλοκομμένη, με την υγρασία που πρέπει, δεν σε ζορίζουν στο στρώσιμο, δεν σε ζορίζουν στο κάπνισμα, κάνεις το ευχάριστο session σου μία με μια μισή ώρα ανάλογα και τη διαχείριση της θερμότητας που έχεις. Είναι αυτό που υπόσχονται, είναι ποιοτική, καλή γερμανική καπνή για ευχάριστα ντουμάνια και session. Από μένα big ups στην εταιρεία Holster. Δημήτρη, πες λίγο στο διευθυντή της εταιρείας αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ξέρω και γερμανικά μπορώ να επικοινωνήσω να στείλει τίποτα. Για πες το. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα... Δεν θα κουραστώ να τα λέω, θα τα λέω σε κάθε βίντεο. Κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Ένα follow στο Insta όπου ανεβάζουμε όλο μας το υλικό. Πέρα από τα promo για τα βιντεάκια, φωτογραφίες, διάφορα άλλα clips, cinematics κλπ. Τα πάντα γενικά ενημερώσεις. Φυσικά έχουμε και το Facebook, μπορείτε να μας βρείτε. Γράψτε μας τα σχόλια, τις διαφωνίες σας, τα δικά σας top 10, top 5. Αν έχετε δοκιμάσει κάποια άλλη εταιρεία, κάποια άλλη γεύση της εταιρείας Holster που θα θέλετε να δοκιμάσουμε, αν έχετε κάποια παρατήρηση, κάποια διαφωνία, οτιδήποτε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Θα χαρούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Έρχονται πολλά, μείνετε συντονισμένοι. Η μεγαλύτερη υπόσχεση που μπορώ να δώσω είναι ότι σύντομα θέλω να κάνω τον Δημήτρη να βγει πίσω από την κάμερα και να έρθει μπροστά. Θα το δουλέψουμε λιγάκι, δεν υπόσχομαι τίποτα, αλλά θα τα καταφέρω. Από εμάς, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Είμαι ο Μίσα, ο C-Chef.
Είναι ο Δημήτρης, δεν εμφανίζεται, καπνίζει πίσω από την κάμερα. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα.